βρεις άμα είσαι δημοσιογράφος. Δέστε τι γίνεται. Αυτό είναι. Η κατάντιά μας. Ο δρόμος τελείωσε. Δεν πάει. Δεν περνάει. Έχει πέσει και το αυτοκίνητο. Και το αυτοκίνητο μέσα. Είναι. Πλημμύρισε το αυτοκίνητο. Πλημμύρισε το αυτοκίνητο. Έχει σχιστεί ο δρόμος και έχουν γίνει νερά. Σεισμός, σχεδόν σεισμός έχει γίνει. Τόσο μεγάλες λακκούβες έχει. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πρέπει κάτι να φτιάξουν και για μας. Να ζήσουμε κι εμείς σαν ανθρώποι. Όταν βρέχει, όλο αυτό το χάλι έχουμε. Όλο αυτό το χάλι. Δεν γίνεται άλλο. Στον οικισμό μέσα πλημμύρισαν. Πλημμύρισαν και οι μπαράγες. Οι πρώτες μπαράγες πλημμύρισαν. Το νερό μέσα πήγε. Μωρά έχουνε. Έχουνε μωρά μέσα. Καταράκτησε. Αποκτήσαμε και καταράκτη. Βεβαίως. Μόνο η αίθουσα βάζει καταράκτη. Τα έχουμε κι εμείς. Δες αυτό εκείνο που τρέπεσε. Πλημμύρισε μέσα. Ναι, έχει σπάσει ο δρόμος και έκατσε εδώ πέρα. Ναι. Δεν περνάει αυτό με τίποτα. Το αυτοκίνητο έχει πάθει ζημιά. Μπήκε νερό μέσα. Με τη βροχή σπάσαν όλα. Είπαμε να αυτός ο δρόμος να γίνει καιρό. Γιατί μας κάνανε και τα ταξί παράπονα. Και η ζωή μας αυτή είναι η ελληνική. Η Ρωμά το 2021 αποκτήσαμε από τα νερά ποτάμι, έσπασε το νερό και έπεσε και μια μπαράγκα έπεσε. Από τη βροχή και έκανε και χτες αέρα, έπεσε ολόκληρη παράγκα και τώρα αυτοί μεταφερθήκαν σε άλλη παράγκα. Αυτό πρέπει να γίνει το έργο εδώ και πάντα παιδιά σχολείο. Πάντα παιδιά μας έχει πει ο πρόεδρος του ταξί, πρέπει να γίνει το δρόμος. Κάποια στιγμή θα σταματήσουμε, λέει. Δεν βλέπεις, μέσα στις παράγκες μπήκε το νερό. Μέσα στις παράγκες. Το ποτάμι βγήκε απόξω. Έρχονται, βάζουν 5 χαλίκια, 6 χαλίκια και με το χαλίκι δεν γίνεται δουλειά. Αυτό να δείξει. Εσά τα πήρε. Πρωτοκρασάτο. Έχουν ένα κτήμα εκεί πάνω. Και πλημμυρίζει ο δρόμος. Δεν τα μαζέψα και εμένα εδώ 30 χρόνια να τα πάει στον κάδο να τα πετάξει. Θα ρίξει στο κανάλι. Από το κτήμα εκεί που είναι εκεί μέσα.